Θέλω να κάνουμε ενός λεπτού σιγή για τον ήχη που χάλασε και εγώ γύρισα βίντεο με αυτό τον ήχη. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, από ό,τι έχετε καταλάβει και από τον τίτλο, το σημερινό βίντεο είναι σε συνεργασία με το κανάλι Come to my Boudoir, το οποίο το έχει η Μαρίνα, η πολύ αγαπημένη μου Μαρίνα. Σκεφτήκαμε να κάνουμε μια συνεργασία και το θέμα που επιλέξαμε είναι το καθημερινό μακιγιάζ. Οπότε κάθε μία έκανε στο δικό της βίντεο το μακιγιάζ το καθημερινό που έχει στην ρουτίνα της. Λοιπόν, τη Μαρίνα την ανακάλυψα πριν από 2 μήνες, δηλαδή από τότε που ξεκίνησα περίπου και εγώ το YouTube, και βλέποντας τα βίντεο της κατάλαβα ότι είναι πάρα πολύ αντικειμενική σε αυτά που λέει, δίνει πάρα πολύ χρήσιμες συμβουλές και πολύ αντικειμενικά reviews για προϊόντα τα οποία ίσως σας ενδιαφέρουν να τα αγοράσετε και έχετε την απορία για το πώς λειτουργούν. Γενικά το κανάλι της έχει μια ποικιλία πολύ όμορφη και πραγματικά εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά της, οπότε ναι, άμα δεν σας κάνει κόπο με το που δείτε το συγκεκριμένο βίντεο, μπορείτε να τσεκάρετε και το κανάλι της και το βιντεάκι που κάναμε σε συνεργασία, όπως επίσης να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι της άμα θέλετε και να ενημερώνεστε για καινούργια της βίντεο. Εγώ συγκεκριμένα είχα κάνει πρόσφατα ένα δικό μου καθημερινό μακιγιάζ, αλλά συνήθως αλλάζω και παίζω με τις αποχρώσεις της Nude, οπότε έχω ουσιαστικά και τις καφέ με μπες αποχρώσεις που χρησιμοποιώ. Θα σας αφήσω το link από κάτω για να δείτε άμα θέλετε το πρώτο μου καθημερινό μακιγιάζ. Και πολύ συχνά, ειδικά τώρα τελευταία, χρησιμοποιώ και πολύ ρόζ υποτόνους. Κουνιέμαι συνέχεια, πρέπει να σταματήσω να κουνιέμαι. Συγγνώμη. Χρησιμοποιώ τέλος πάντων ρόζ υποτόνους τώρα τελευταία, ρόζ αποχρώσεις. Οπότε σκέφτηκα να το δείξω στην κάμερα και με αφορμή τη συνεργασία μας ήρθε η ώρα να το δείτε. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα το look. Είναι πιστεύω κάτι πάρα πολύ φρέσκο. Κατά τη δική μου την άποψη, πηγαίνει σε όλες τις αποχρώσεις επιδερμίδας και σε όλες τις αποχρώσεις των ματιών. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ wearable, δηλαδή μπορείς να το φορέσεις άνετα και να μην σε δεσμεύσει ούτε καν στα ρούχα που φοράς. Για να μην βγει τεράστιο το βίντεο γιατί μιλάω συνέχεια, πάμε να ξεκινήσουμε με το μακιγιάζ και μην ξεχάσετε, αφού τελειώσει το συγκεκριμένο βιντεάκι, να επισκεφτείτε το κανάλι της Μαρίνας. Από μένα φιλά και πολλά! Θα ξεκινήσουμε με τη βάση του προσώπου και θα περάσω από την Reverse και θα χρησιμοποιήσω το Mineral Perfect Silicone Makeup Base. Για foundation σήμερα θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία W7 το HD Foundation, είναι αυτό εδώ πέρα. Και για σπόγκο θα περάσω πάλι από την εταιρεία W7, είναι το συγκεκριμένο, και θα περάσω το foundation στο πρόσωπο. Έχει μια μέτρια κάλυψη, είναι σχετικά ελαφρύ, όχι από τα πιο ελαφριά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αλλά μου αρέσει γιατί είναι ιδανικό για καθημερινό μακιγιάζ. Δεν βαραίνει καθόλου το πρόσωπο. Για κονσίλερ σήμερα θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Reverse το Camouflage Liquid Concealer και θα το τοποθετήσω κάτω από τα μάτια και θα το τραβήξω μέχρι τα μάγουλα. Θα βάλω λίγο και εδώ, λίγο πάνω στο κόκαλο της μύτης και στο πηγούνι. Για να σετάρω την περιοχή κάτω από τα μάτια θα επιλέξω μία loose powder από την Technique, την Soft Focus. Θα πάρω μία μικρή ποσότητα και θα τη βουτήξω στο σπόγκο και θα σετάρω την περιοχή κάτω από τα μάτια. Με ένα τέτοιο πινελάκι θα βουτήξω στην loose powder, θα την τεινάξω για να φύγει το περιττό και θα σετάρω λίγο το υπόλοιπο πρόσωπο. Δεν θέλετε πάρα πολύ γιατί θα το κάνετε πάρα πολύ ματ, εκτός άμα θέλετε να γίνει ματ, οπότε βάζετε λίγο παραπάνω. Για φρύδι θα χρησιμοποιήσω ένα μολύβι από τον Coré, είναι το Eyebrow Pencil και η απόχρωση που χρησιμοποιώ είναι η Medium. Θα περάσουμε τώρα στα μάτια και για το συγκεκριμένο look θα χρησιμοποιήσω σκιές μόνο από μία παλέτα και συγκεκριμένα θα πάω στην Lovely, την Classic Nude Makeup Kit, η οποία έχει πάρα πολύ ωραίες nude, ροζ και καφέ αποχρώσεις και θα χρησιμοποιήσω ως βάση το τέταρτο χρώμα στη σειρά που είναι ένα απαλό παστέλ μοβ με πολύ ανοιχτούς καφέ υποτόνους και θα το περάσω σε όλο το κινητό βλέφαρο.
Στη συνέχεια θα περάσω σε ένα σχετικά πιο σκουρόχρωμο καφέ, το συγκεκριμένο, και θα σταθώ ιδιαίτερα στην εξωτερική γωνία του ματιού. Και θα το σβήσω ελαφρώς προς τα μέσα. Στη συνέχεια, με ένα πινέλο πιο ακριβίας, θα πάω πάλι σε αυτή τη σκούρη απόχρωση που χρησιμοποιήσαμε στην εξωτερική γωνία και θα την τοποθετήσω ελαφρώς στην εσωτερική. Αλλά όχι πάρα πολύ μέσα. Θα περάσω σε αυτό εδώ πέρα το χρωματάκι, το οποίο είναι ένα shimmer rose, και για να του δώσω πιο πολύ ένταση, γιατί θέλω να φωτίσω το μάτι μου και να φανεί και λίγο πιο ζωηρό, θα πάω με το setting spray που έχουμε δημιουργήσει. Θα σας αφήσω κάπου εδώ πέρα το link άμα θέλετε να πάτε να το δείτε. Θα ψεκάσω στο πινέλο, κάτσε να φαίνεται κιόλας. Θα ψεκάσω λοιπόν στο πινέλο και θα βουτήξω απευθείας στην σκιά και κατευθείαν στο μάτι, στο κέντρο του. Νομίζω ότι είναι αρκετά φανερό το πόσο ωραία απλώνει και πόσο ένταση του δίνει. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Βλέπετε ότι κατευθείαν το μάτι μου άνοιξε και φαίνεται λίγο πιο μεγάλο από ό,τι πριν. Οπότε τώρα θα συνεχίσουμε σετάροντας το κάτω το μάτι. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αφαιρέσουμε την πούδρα την έξτρα που έχει μείνει πριν από το σετάρισμα. Θα πάω με το πινελάκι από την Essence, το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολύ λεπτό, και θα πάω στην καφέ τη σκιά και θα ξεκινήσω από την εξωτερική γωνία, περνώντας το χρώμα προς τα μέσα. Στη συνέχεια θα πάω στο ανοιχτό το σήμερ το ροζάκι που χρησιμοποιήσαμε στη μέση του γλυφάρου και θα το περάσω στην εσωτερική και μέσα γωνία. Τέλος θα περάσω στη παλέτα από H&M, είναι αυτή η συγκεκριμένη, και θα πάρω το highlighter που έχει και θα το χρησιμοποιήσω για να φωτίσω την εσωτερική κόχη του ματιού. Αφού τελειώσαμε με αυτό, θα χρησιμοποιήσω σήμερα για μάσκαρα από την Golden Rose τη Volume and Define Miracle Lash. Είναι αυτή εδώ. Θα συνεχίσω με την παλέτα από H&M και θα πάω στο πιο σκούρο χρώμα και θα κάνω ελαφρώς κοψίματα με το αγαπημένο μου πινέλο. Δεν θα σταθώ πάρα πολύ στη λεπτομέρεια, γιατί δεν θέλω να κάνω ένα μακιγιάζ το οποίο να είναι πάρα πολύ ακριβίας. Απλά ίσα ίσα να μπορέσω να κάνω τις γωνίες μου, διότι δεν έχω φυσικές. Θα περάσω λίγο και κάτω εδώ για να σμιλέψω την περιοχή. Και λίγο στο κεφάλι, στο μέτωπο. Για ρούς θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση, που είναι μια πάρα πολύ ωραία ροδακινή απόχρωση, και θα την περάσω χαμογελώντας στα μάγουλα. Και θα πάω στο highlighter και με αυτό εδώ πέρα το πινελάκι. Είναι ένα πάρα πολύ απαλό highlighter, δεν θα σας κάνει το έντονο το αποτέλεσμα, αλλά ουσιαστικά κάνει πολύ καλή δουλειά. Ίσα ίσα έτσι για να δώσετε μία έξτρα λάμψη άμα θέλετε, φυσικά είναι προαιρετικό. Δεν ξέρω καν δηλαδή άμα θα μπορέσει η κάμερα να το συλλάβει, διότι δεν είναι πάρα πολύ έντονο όπως σας είπα. Θα βάλω λίγο στο πηγούνι. Λίγο εδώ που μου αρέσει στη μύτη. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω από την Golden Rose το νούμερο 7, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο nude rose.
Και τέλος θα πάω στο setting spray, το οποίο είναι το αυτοσχέδιο όπως σας έχω πρίξει. Λοιπόν, θα το ανακατέψω και θα το περάσω σε όλο μου το πρόσωπο, από μακριά. Παιδιά, το ροδόνερο μυρίζει τέλεια. Οπότε ναι, κάπως έτσι τελειώνει και το συγκεκριμένο βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε και μην ξεχάσετε να πάτε και στο κανάλι της Μαρίνας για να δείτε και το δικό της βίντεο σχετικά με το καθημερινό μακιγιάζ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλά και πολλά!